Αυτό είναι το νέο Peugeot 2008. Το γαλλικό PSUV εδώ και μία τετραετία έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία και πρωταγωνιστεί τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μία σειρά από στοιχεία που το έχουν φέρει ψηλά στην προτίμηση του αγοραστικού κοινού. Η ανανεωμένη εκδοχή του διατηρεί τον πρίμου χαρακτήρα που παραδοσιακά το διέκρινε. Αλλά πλέον η κομψή σιλουέτα του αμαξώματος έχει αποκτήσει πιο επιθετικές και δυναμικές γραμμές, την ώρα που ενσωματώνει και όλες τις νεότερες τεχνολογίες της γαλλικής φίρμας. Η νεότερη γενιά των μοντέλων της Peugeot έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει την θέση και το στάτους της γαλλικής μάρκας στην αγορά, με τις δημιουργίες της να έχουν αποκτήσει σαφώς πιο premium χαρακτήρα. Το 2008 έχει καθιερωθεί στα PSUV και μετά από σχεδόν 4 χρόνια έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για μια σχεδιαστική και όχι μόνο ανανέωση, με στόχο να διατηρηθεί επίκυρο στην ανταγωνιστική κατηγορία. Τώρα, αν θες να έχεις άποψη για όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπεις πρώτος όλες τις βιντεοδοκιμές. Αναμφίβολα, είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μοντέλα της κατηγορίας. Η premium και δυναμική του αισθητική έχει ανανεωθεί και ενισχύεται περαιτέρω με τη νέα φωτιστική υπογραφή της Peugeot, με τις χαρακτηριστικές κάθετες νυχές. Είναι πλαισιωμένες στο προφυλακτήρα και συγκεκριμένα σε μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο και σε συνδυασμό με την επιβλητική μάσκα και το νέο έμβλημα της Peugeot, έχει αποκτήσει ακόμα μια πιο κομψή και επιθετική εικόνα. Επιπλέον, οι Γάλλοι ανασχεδίασαν και τα πίσω φώτα, τα οποία επίσης κάνουν χρήση τεχνολογίας LED, προσδίδοντάς τους την φωτεινή σύνθεση των τριών νυχιών. Η επανατοποθέτηση της Peugeot στην αγορά ουσιαστικά ορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αναβάθμιση της ποιότητας κατασκευής, αλλά και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της καμπίνας των επιβατών, η οποία απέκτησε μια πιο premium μαύρα. Κύριος εκφραστής αυτής της αλλαγής είναι η φιλοσοφία iCockpit, η οποία στο 2008 βρίσκεται στο απόγειο της εξέλιξής της. Ξεχωρίζει για την minimal αισθητική, η οποία αποπνέει έναν αέρα πολυτέλειας, ενώ η επιλογή και η συναρμογή των υλικών είναι υπεράνω κριτικής, εξαιρετική. Στην ανανεωμένη έκδοση τώρα, ιδιαίτερα αναβαθμισμένο είναι και το επίπεδο εξοπλισμού. Πλέον, στην βασική έκδοση, συναντάμε στοιχεία όπως η οθόνη αφής 10 ιντσών με τρισδιάστο σύστημα πλοήγησης και κάμερα όπιστο πορείας, την ώρα που υπερπλήρης είναι και η σουίτα με τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού και μάλιστα με την τελευταία γενιά των συστημάτων που έχει εξελίξει η Peugeot. Χωροταξικά δεν υπάρχουν αλλαγές, με το 2008 να εξακολουθεί να παραμένει άνετο και ευρύχωρο. Το μόλις κατά 15 εκατοστά μικρότερο μεταξόνιο σε σχέση με το 3008 έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην καμπίνα των επιβατών, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει άνετα 4 ενήλικες. Στο άνω άκρο της κατηγορίας τοποθετείται και ο χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα 434 λίτρα και ιδιαίτερα πρακτικό σχήμα. Η πολυσυλλεκτική γκάμα κινητήρων ήταν ένα στοιχείο το οποίο παραδοσιακά διέκρινε το 2008. Η ανανεωμένη εκδοχή του δεν ξεφεύγει από τον κανόνα και θα προσφέρεται τόσο με κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και ως αμυγός ηλεκτρικό και μάλιστα με το νέο πακέτο ηλεκτροκινητήρα μπαταρίας, το οποίο αποδίδει 156 ύπους. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από την επόμενη χρονιά θα εφοδιάζεται και με ένα κινητήρα που ενισχύεται με σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας και θα αποδίδει 136 ύπους. Αυτό θα το δούμε του χρόνου. Στη δική μας περίπτωση τώρα, οδηγούμε την έκδοση που τοποθετείται στην βάση της γκάμας και ουσιαστικά εφοδιάζεται με το τρικύλινδρο σύνολο των 1200 κυβικών εκατοστών τεχνολογίας PureTech, το οποίο το γνωρίζουμε και από άλλα μοντέλα του Group Stellantis και για την περίσταση τώρα αποδίδει 100 ύπους και συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων. Ο τρικύλινδρος κινητήρας ξεχωρίζει γενικά για την πολιτισμένη λειτουργία του και την ελαστικότητα και γραμμικότητα που τον διακρίνει. Έχει πολύ καλή απόκριση στον γκάζι από τις χαμηλές τροφές, από τις 1600-1700 μέχρι τις 4-4,5. Πιο ψηλά διαπιστώνεις ότι του λείπει δύναμη και ειδικά σε σχέση με ενέργεια των 130 ύπων. Αλλά ακόμα και έτσι μπορείς να κινηθείς αρκετά σβέλτα πίσω από τη μόνη του και δεν σου λείπει τόσο πολύ δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, ιδανικό έμπρος λειτουργίας είναι οι μεσαίες και χαμηλές τροφές. Όσον αφορά την κατανάλωση, τις μέρες που το είχαμε στη διάθεσή μας και χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας την οικονομική οδήγηση, οδηγώντας φυσιολογικά και κανονικά, είδαμε μια μέση τιμή κοντά στα 6,5 με 6,6 λίτρα 100 χιλιόμετρα.
Τώρα στη θέση του οδηγού, το κλασικό πλέον μικρό σε διάμετρο τιμόνι της Peugeot κρύβει και πάλι μέρος του πίνακα οργάνων. Παρ' όλα αυτά, η θέση οδήγησης είναι πάρα πολύ καλή, όπως και η εργονομία. Με τα πάντα να είναι τοποθετημένα ακριβώς εκεί που θες. Καινούργιες είναι οι ταπετσαρίες στο εσωτερικό, ενώ ακόμα μία αλλαγή είναι το γεγονός ότι η οθόνη αφής είναι ελαφρώς στραμμένη προς τη μεριά του οδηγού. Τόσο αφορά την ανάρτηση, οι Γάλλοι τεχνικοί δεν προχώρησαν στην παραμικρή αλλαγή. Και για ποιο λόγο άλλωστε, αφού το 2008 έχει ένα μοναδικό τρόπο να ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στα δυναμικά χαρακτηριστικά και το κορυφαίο επίπεδο άνεσης. Τα αμορτισέρ με την μεγάλη διαδρομή σιδερώνουν τις περισσότερες από τις ανομαλίες του οδοστρώματος, με εξαίρεση κάποιες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, οι οποίες γίνονται περισσότερες αισθητές στον πίσω ημιάκαμπτο άξονα. Τώρα σε πιο σβέλτο ρυθμό, το 2008 σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια να κινηθείς γρήγορα, όντας και από τα πιο sport BSUV της κατηγορίας. Έχει πολύ ψηλό περιθώριο πρόσφυσης και μόνο στο όριο θα ανοίξει το εμπρός μέρος στην τροχιά του, αλλά και πάλι διαπιστώνεις την τάση του πίσω μέρους να ελαφρώσει, στοιχείο που χαρακτηρίζει τα περισσότερα γαλλικά μοντέλα και του προσδίδει και λίγο αυτό το στοιχείο της διασκέδασης και της ευχάρισης πίσω από το τιμόνι του. Το σύστημα διεύθυνσης, αν και ελαφρύ, είναι πλούσιο σε πληροφόρηση, ενώ τα φρένα ξεχωρίζουν για την απόδοση και την αντοχή τους, ακόμα και στις συνθήκες πίεσης. Το 2008 έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία των BSUV. Η σχεδιαστική ανανέωση και η ενίσχυσή του με ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η Peugeot σε επίπεδο τεχνολογιών σήμερα και μάλιστα από τη βασική έκδοση, έρχεται να ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά. Και όλα αυτά διατηρώντας αναλύωτα στοιχεία από το διέγραμμα στο παρελθόν, όπως η πρακτικότητα, η άνεση και φυσικά ο premium χαρακτήρας που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα της Peugeot σήμερα.